Σειρά έχει ο Κωνσταντίνο. Πάμε τότε. Πηγαίνοντας στο πιάτο στους κριτές, νιώθω πολύ όμορφα και ελπίζω να μην μου πούνε κάτι για την κρούστα που είναι αρπαγμένη. Χαίρετε. Καλώς τον Κωνσταντίνο μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πώς ήταν αυτή η πρώτη εμπειρία, η πρώτη μέρα στην κουζίνα μας? Είναι τρελό αυτό το πράγμα να το ζεις. Χάρηκα πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα, αλλά νομίζω είμαι εντάξει. Εξαιρετικά. Λοιπόν, και ανοίγοντας το κουτί, είδαμε όλα τα υλικά και αποφασίσαμε να φτιάξουμε. Σεφ, έφτιαξα πάπια. Ωραία. Εντάξει, πάπια δεν έχω ξαναδουλέψει, είναι η πρώτη φορά που δουλεύω. Ήξερα όμως ότι ή πολύ ή λίγο. Οπότε τι εννοείς? Πολύ λίγο, τι εννοείς? Ήξερα ότι τη μαγειρεύουν σωστά, δηλαδή σωτέ, αροζέ και φούρνο. Οπότε αυτό έκανα. Α, οκ. Okay. Μια χαρά. Εγώ στο κομμάτι της εμφάνισης έχω να ρωτήσω. Είναι και τεχνικό, έτσι. Γιατί εδώ η πάπια μοιάζει να έχει πάρει λίγο παραπάνω. Έχει αρπάξει κρούστα παραπάνω, ναι. Είναι από το φούρνο. Έβαλες καμινέτο, τι έκανες? Δεν την ξαναδουλέψει. Όταν έβαλα το τηγάνι, ναι, το ξεκίνησα με δυνατή φωτιά. Α, έβαλες δυνατή φωτιά και μετά φούρνο, οπότε... Με το που το γύρισα, κοίταξα ότι είχε πάρει. Okay, και κατευθείαν χαμήλωσα. Ωραία, ωραία. Εμένα μου φαίνεται ότι δεν έχεις δοκιμάσει κανένα κομματάκι. Δεν τη δοκίμασα την πάπια, όχι. Ωραία. Από τη στιγμή που το έχεις εντοπίσει, έπρεπε να κόψεις ένα κομματάκι να δοκιμάσεις. Ναι. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτό, πρέπει να δοκιμάσεις. Δεν γίνεται να περιμένεις να δεις αν θα σου πούμε ότι είναι καμένο. Γιατί αυτό είναι καμένο. Ναι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι κομμένη. Ρε εσύ, Κωνσταντίνε. Είναι, ένα-δύο. Είναι και κομμένο. Δηλαδή, το έχεις το κομματάκι έτοιμο. Εγώ νομίζω ότι απλά έχεις χαρακές. Τι? Θεώρησα τώρα ότι πρέπει να το φέρω ολόκληρο το φιλέτο. Γιατί? Εντάξει, εκεί. Εξαρτάται πώς θα το σερβίρεις. Αρχικά δεν θα φαινόταν. Ναι. Αρχικά είναι στήθος. Ναι. Σωστά. Το φιλέτο είναι από κάτω. Πάμε. Φύγαμε. Έλα εσύ. Δεν το κάνω... Δηλαδή, είμαστε μάγειρες. Σερβίρεις στον καλεσμένο κάτι. Δεν νοείται να μην έχεις δοκιμάσει αυτό που μπαίνει στο πιάτο. Να μην έχεις άποψη, να πεις ότι μα εγώ το δοκίμασα και αυτή είναι η γεύση μου. Ντρέπομαι πάρα πολύ που δοκίμασαν αυτό το πιάτο από μένα. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Δεν είναι ότι δοκιμάσαν ένα πιάτο το οποίο είναι ο κόκοτας. Δηλαδή καλύτερα να μην πήγαινα καθόλου πιάτο από το να άκουγα αυτά τα σχόλια. Κωνσταντίνε, ενώ είναι έτσι, το στήσιμό του είναι όμορφο και δημιουργικό, είναι μια πάρα πολύ κακή προσπάθεια. Ουφ, κακή. Τι είπε? Κακή προσπάθεια. Κακή. Ενώ είναι πολύ όμορφο και λέει είναι κακή. Πολύ κακή προσπάθεια. Είναι η πάπια η οποία έχει καεί και ταυτόχρονα έχει στεγνώσει. Ναι, ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο πιάτο. Έχουμε αυτή την ιδέα με το αυγό, που δεν είναι κρέμα αυγό, είναι κακά σκράμπλ. Αυτό είναι. Ω. Άκουσες. Τι έκανε. Κακά σκράμπλ. Όχι ρε φίλε. Σκράμπλ. Έχουμε τα τσίπς που δεν θα πρέπει να υπάρχουν και έχουμε και έναν πουρέ γύρω-γύρω, Κωνσταντίνε μου, ο οποίος είναι κακός. Είναι μια πολύ κακή προσπάθεια. Νομίζω τα είπαμε όλα. Τα πάμε. Να πούμε κάτι άλλο. Κωνσταντίνε, στεναχωρήσαμε, αλλά αυτό δοκιμάσαμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Για να γίνεις καλύτερος, να βελτιωθείς. Ναι. Ευχαριστώ.